και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κερανάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Τώρα, έλεγα και νωρίτερα, εσείς και ως απλός βουλευτής είχατε διατυπώσει συγκεκριμένες απόψεις και έχετε θέσεις συγκεκριμένες για το θέμα του μεταναστευτικού, και βλέπουμε τώρα ότι η σοσιαλδημοκρατική Γερμανία παίρνει θέσεις που πριν από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα μπορούσε κανείς να τις φανταστεί, κυρίως για μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Λένε πολλοί στην παράταξή σας ότι ενδεχομένως αυτό το θέμα σας δίνει την ευκαιρία και την έξωθεν καλή μαρτυρία να γίνετε κι εσείς πιο αυστηροί πια στη μεταναστευτική πολιτική και να ξαναβρείτε ενδεχομένως και ένα νήμα με ένα κομμάτι ψηφοφόρων σας που στις ευρωεκλογές προτίμησαν το σπίτι για να διαμαρτυρηθούν για διάφορα κομμάτια της πολιτικής σας. Τι λέτε? Η θέση μας στο μεταναστευτικό δεν αλλάζει με βάση ψηφοθυρικές ανάγκες του καθενός. Το μεταναστευτικό για μας είναι ένα θέμα εθνικό, το οποίο αντιμετωπίσαμε από τα χρόνια που ήμασταν στην αντιπολίτευση μέχρι και σήμερα με την ίδια λογική. Η αυστηροποίηση τόσο στα μέτρα αποτροπής αλλά και στα μέτρα αντιμετώπισης όσων καταφέρνουν να μπουν έχει επέλθει. Γι' αυτό έχουν και μειωθεί οι ροές κατά 85%. Ναι. Όλη αυτή η στάση Γερμανίας δεν βρίσκει μόνο την Ελλάδα απέναντι. Σωστό. Βρίσκει πάρα πολλές χώρες. Έχει διαμορφωθεί ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα κοινό μέτωπο κατά της γερμανικής κυβέρνησης, σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης. Σωστά το τονίζετε για εσείς, κύριε Τάκη, διότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς έχουμε πει εδώ και καιρό ότι δεν μπορεί η Ευρώπη και η Ελλάδα προφανώς να λειτουργεί σαν ξεφρεγόμπελη. Γι' αυτό ζητάμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να επεκταθεί και να ολοκληρωθεί ο φράχτης των ευρώ. Κάτι το οποίο, θυμίζω, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν βρεθεί απέναντι σε αυτό, δημιουργώντας διάφορες ομάδες λόμπι και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Βάζουμε πλάτη στους άνδρες και στις γυναίκες του λιμενικού σώματος, οι οποίοι πάντα εντός πλαισίου διεθνούς δικαίου, με μια υπεράνθρωπη προσπάθεια μέρα και νύχτα, κυρίως νύχτα, αποτρέπουν παράνομους διακινητές να περάσουν τα σύνορά μας. Ένα μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, ειδικά σε συνθήκες που απαιτούν ψυχραιμία, επαγγελματισμό και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια και είπατε ότι θα ζητήσετε επιπλέον χρηματοδότηση για τον τοίχο στον Εύρο προκειμένου να επεκταθεί, το γράφει σήμερα και η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, θα ζητήσετε και από τους ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων να στηρίξουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το αίτημα? Φυσικά θα το ζητήσουμε. Δεν βασιζόμαστε όμως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει το παρελθόν και τα κόμματά τους έχουν αποδείξει το παρελθόν, είναι παντελώς αναξιόπιστοι και δεν αντιλαμβάνονται, για να μην αποδώσω σκοπιμότητα, ας πούμε, ή δόλο ή κάτι άλλο, αλλά δεν αντιλαμβάνονται την σημασία που έχει για ολόκληρη την Ευρώπη η ρύθμιση αυτού του προβλήματος. Και στην Αμερική, σε αμερικανικές εκλογές, αυτό το πρόβλημα έχει κυρίαρχο ρόλο. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Σωστό, σωστό. Έτσι, υπάρχουν συνθήκες παγκοσμίως σε διάφορες περιοχές, λόγω πολέμων, λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω μιας σειράς από παράγοντες οι οποίοι δεν υπήρχαν την προηγούμενη δεκαετία. Έτσι είναι. Οι οποίες απαιτούν αλλαγή πολιτικής. Εμείς αυτή την αλλαγή πολιτικής την εφαρμόσαμε το 19 με αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε. Αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε λοιπόν ότι η αυστηρότητα στα μέτρα λειτουργήσει και έχουν μειωθεί οι ροές. Θεωρείτε και με βάση την πολιτική που εξήγηλε η Γερμανία ότι ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων? Θεωρούμε ότι χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση και εξοπλισμός για τους ανθρώπους οι οποίοι φυλάττουν τα σύνορά μας. Δηλαδή, ναι μεν η πολιτική στην Ελλάδα είναι αυτή που σας περιέγραψα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο αν δεν έχεις αρκετά σκάφη του λιμενικού, για παράδειγμα, ή αρκετό εξοπλισμό, ή δεν έχεις επεκτείνει το φράχτη στον Εύρο, όπως περιέγραψα και πριν, να καταφέρεις να βάλεις το 100% την πολιτική σου. Έτσι, άρα, χωρίς να θέλουμε να αφαιρέσουμε χρήματα από μια άλλη δημόσια πολιτική, από έργα τα οποία γίνονται, από όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θα εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, διότι πλέον οι πάντες στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είχε δίκιο. Ερώτημα. Θεωρητικό μεν, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Θα μπορούσε. Και να σημειώσω ότι η Ελλάδα αποκτά
με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκτά για πρώτη φορά ελληνικής κυριότητας μικροδορυφόρους, mm-hmm. οι οποίοι έχουν γεωεπισκοπική δυνατότητα. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Τάκη, ότι έχει πλέον επιχειρησιακή δυνατότητα η Ελλάδα με ελληνικής κυριότητας δορυφόρους να παρατηρεί τα σύνορα σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη. Συμβασιοποιήθηκαν τα έργα, mm-hmm. έχει χρόνο παράδοσης, χρόνο εκτόξευσης μάλλον, ο δορυφόρος το 2026, διότι χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο ένας φορολογούμενος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ για αυτά τα έργα. Παρ' όλα αυτά, υποχρεώσαμε τις εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν τα έργα 30% των χρημάτων να τα επενδύσουν σε ελληνικές επιχειρήσεις, στο ελληνικό οικοσύστημα. Μάλιστα. Και με δική τους και με συνεργασία μας ουσιαστικά έχουν προσλάβει ήδη παιδιά της γενιάς του Brain Drain. Μάλιστα. Έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα παιδιά τα οποία και εγώ συνάντησα προσωπικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που υπογράψαμε 2 από τις 3 συμβάσεις, και μου έλεγαν, κύριε Τάκη, χαρακτηριστικά, και με άγγιξε αυτό που mm-hmm. άκουσα, ότι δεν θα γυρνούσα στην Ελλάδα αν δεν μου δίνουν μια τέτοια Μάλιστα. ευκαιρία. Είναι ένας χώρος, ένας τομέας, ο οποίος δεν ήταν ανεπτυγμένος στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Πόσοι θα είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι που θα εκτοξευθούν το 2026? 13 στο σύνολο, 7 από τους οποίους έχουν δυνατότητα να βγάζουν εικόνες, φωτογραφίες, ναι. Σε υψηλή ανάλυση. 2 από αυτούς βγάζουν δεδομένα ραντάρ, άρα μπορούν να μας βοηθήσουν και υπό συνθήκες όπου υπάρχουν σύννεφα βροχής, δηλαδή σε μια πλημμύρα, ας πούμε, βοηθούν πάρα Μάλιστα. πολύ αυτοί οι δορυφόροι και έχουν και στρατιωτική χρήση. Και 4 για θερμικές λήψεις με κύρια χρήση στις πυρκαγιές. Μάλιστα, αυτή η εταιρεία η οποία φτιάχνει τους 4 τελευταίους δορυφόρους που σας είπα, έχει ένα μοντέλο πρόβλεψης εξέλιξης μιας πυρκαγιάς, το mm-hmm. οποίο δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη πυρκαγιά, την καταστροφική πυρκαγιά της Πεντέλης, και τις πρώτες ώρες έδειξε ένα μοντέλο επέκτασης, το οποίο δυστυχώς μεν, αλλά ακριβές. Βγήκε αληθινό. Κατά 92% Μάλιστα. ήταν ακριβές. Τώρα. Άρα λοιπόν του χρόνου η πυροσβεστική θα έχει πολύ καλύτερα. Θα έχει έναν ακόμη σύμμαχο, να το πω έτσι. Του χρόνου όχι, σύμμαχο. Γιατί μου λέτε το 26 θα γίνει εκτόξευση. Το σύστημα όμως. Ναι. Το σύστημα όμως με τους υπάρχοντες δορυφόρους εταιρείας που βρίσκονται ήδη σε τροχιά. Θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από την επόμενη αντιπυρική. Μάλιστα. Άρα οι 4 αυτοί δορυφόροι, λέτε, θα μπορούν να λειτουργήσουν από του χρόνου με τις θερμικές λήψεις. Οι 4 δορυφόροι ελληνικής κυριότητας θα δεθούν σε τροχιά το 26. Αλλά η συστοιχεία. Υπάρχουν ήδη, λέτε, άλλοι. Η συστοιχεία με δορυφόρους που ανήκουν στην εταιρεία. Ναι, κατάλαβα. Μπορούν ήδη να δώσουν στοιχεία. Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και από την επόμενη Κυπριακή. Άρα οι 13 δορυφόροι θα εκτοξευθούν το 26 και θα αρχίσουν να λειτουργούν μέσα στο 26. Ναι, βεβαίως, κατευθείαν. Μάλιστα. Ωραία. Είναι θετικά νέα αυτά. Το ψηφιακό κομμάτι της διακυβέρνησής σας δουλεύει ευτυχώς αρκετά καλά, έως πολύ καλά, και νομίζω δίνει πάντα δείγματα γραφής. Θέλω να σας κάνω και μία ερώτηση που είπα και πριν, είναι θεωρητική, αλλά είμαστε μπροστά σε γεγονότα που κανείς δεν ξέρει πώς καταλήγουν τελικά. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπό συγκεκριμένους κινδύνους, θα μπορούσε, κύριε Κυρανάκη, κάποια στιγμή και η Ελλάδα να ακολουθήσει την πολιτική της Γερμανίας, να κλείσει προσωρινά τα σύνορά της? Η Ελλάδα, αυτή είναι μια ερώτηση η οποία διαφορετικά αντιμετωπίζεται στη Γερμανία και διαφορετικά στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα επιχειρεί όλο αυτό το διάστημα να τα έχει κλειστά τα σύνορά της. Ναι. Απλά λόγω των θαλάσσιων συνόρων είναι πιο δύσκολη η φύλαξή τους. Ναι. Και γι' αυτό επανέλαβα και νωρίτερα ότι ο ανθρώπινος ρόλος του λιμενικού, της γυναίκας και του άνδρα που υπηρετεί μέρα και νύχτα στα σύνορα, είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχουμε χερσαία σύνορα μόνο όπως κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης mm-hmm. που μπορούν πολύ απλά να στήσουν πολλά χιλιόμετρα φράχτη, να βάλουν και κάποιες κάμερες και τελείωσε. Αυτό το κάνουμε στον Εύρο, το κάνουμε πολύ πετυχημένα και θα πρέπει να επεκταθεί ακόμα περισσότερο φράχτη. Η θάλασσα είναι που δημιουργεί τις πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη πενταετία δεν έδειξε κατανόηση στο πώς μπορεί αυτή η φύλαξη να γίνει πετυχημένα. Δηλαδή,
κάθε φορά που μία ΜΚΟ έκανε μία καταγγελία, ήταν λες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε εκ προημίου να καταδικάσει την Ελλάδα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάθε Ευρωπαίος της Frontex που έρχεται και υπηρετεί στα σύνορα, καταλαβαίνει πόσο μεγάλη είναι η προσπάθεια των λιμενικών να σώσουν παιδιά, να σώσουν ζωές, αλλά να αποτρέψουν και την παράνομη είσοδο ταυτόχρονα και να, να στείλουν πίσω βάρκες οι οποίες δεν έχουν ακόμη περάσει τα σύνορα. Μάλιστα. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία η οποία απαιτεί επαγγελματισμό και ψυχραιμία που κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει αν δεν το βιώσει ο ίδιος. Άρα λέτε ότι αυτή την πενταετία η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει κάθε καταγγελία ΜΚΟ να την υιοθετεί και να λειτουργεί εναντίον της χώρας μας. Πιστεύω ότι κάθε Ευρωπαίος αξιωματούχος ο οποίος νοιάζεται για να λύσει το πρόβλημα πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να έρθει στο Ανατολικό Αιγαίο και να βιώσει ο ίδιος το πρόβλημα για να καταλάβει πρακτικά τι σημαίνει. Γιατί από τα γραφεία μας στα μεγάλα γυάλινα κτίρια των Βρυξελών, στο κτίριο του Μπερλεμόν που στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορούμε να έχουμε αίσθηση τι σημαίνει φυλάσσω ευρωπαϊκά σύνορα. Μάλιστα. Πρέπει να το δεις με τα μάτια σου, όπως το είδε ο κύριος Μισελ και η Ursula von der Leyen με τα μάτια τους, με το ελικόπτερο που πέταξαν πάνω από τον Εύρο στην κρίση του 2020. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Τώρα, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε που αφορά πάλι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μας είπατε για τους μικροδορυφόρους, έχουμε όλα αυτά που έχετε προετοιμάσει και έχετε υλοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει κάτι καινούριο που θα τεθεί σε λειτουργία, σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα και θα βοηθήσει περισσότερο την καθημερινότητα και τη ζωή μας να απαλλαγεί από την ελληνική γραφειοκρατία? Έχουμε καταρχάς τρεις πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν κόσμο στο νομοσχέδιο του κλιματολογίου που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Μία που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι υπάρχει μια παράνοια γραφειοκρατική όλα αυτά τα χρόνια. Αν έχει μετρήσει το διαμέρισμά σου, θες να πουλήσεις το διαμέρισμά σου. Ναι. Και πλέον με τα σύγχρονα μέσα, σε σχέση με τη μεζούρα που υπήρχε παλιά, είναι λογικό η μέτρηση να βγει λίγο διαφορετική. Ναι. Έτσι, να βγει 102 τετραγωνικά αντί για 100. Ωραία. Αυτό απαιτούσε μέχρι τώρα τη σύμφωνη γνώμη, την ομόφωνη απόφαση ολόκληρης πολυκατοικίας. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν έχει το νομοσχέδιο και λέει ότι για να προχωρήσει τη μεταβίβαση απαιτείται μονομερής τροποποίησης σύστασης. Απελευθερώνονται πάρα πολλές κατοικίες οι οποίες θα μπουν στην αγορά και θεωρούμε ότι εμέσως θα βοηθήσουν και στο πρόβλημα της στέγασης, το οποίο είναι προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Δεύτερη ρύθμιση. Ταλαιπωρείται πάρα πολλοί κόσμος στην ελληνική περιφέρεια από δηλώσεις της δασικής υπηρεσίας οι οποίες δεν ήταν πραγματικές. Πήγε στην Επιτροπή Αντιρρήσεων, πέρασαν τα χρόνια, δικαιώθηκε, έχει στα χέρια του απόφαση της Επιτροπής Αντιρρήσεων η οποία τον δικαιώνει. Στο μεταξύ όμως προχώρησε το κλιματολόγιο και η περιουσία του φαίνεται στο κλιματολόγιο ως ελληνικού δημοσίου, γιατί παλιότερα την είχε δηλώσει δασική υπηρεσία. Και δεν υφίστανται πια ο πραγματικός λόγος. Μέχρι σήμερα δεν τον άφηνε το ελληνικό κράτος να ξαναπάρει το ακίνητό του στα χέρια του και να προχωρήσει στην αξιοποίησή του σε μια μεταβίβαση οτιδήποτε. Ερχόμαστε λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και το λύνουμε για αυτό το πρόβλημα. Απλά όταν έχει στα χέρια σου την απόφαση της Επιτροπής Αντιρρήσεων στα δασικά, ναι, πας στη ματολόγιο, μεταγράφεις την πράξη σου, ξαναπαίρνεις την περιουσία στα χέρια σου. Και η τρίτη ρύθμιση. Η τρίτη ρύθμιση την οποία εξετάζουμε αυτές τις μέρες με το νομικό συμβούλιο του κράτους αφορά περιπτώσεις διαμάχης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών οι οποίες έχουν πρωτόδικη απόφαση, ναι, η οποία βασίζεται στον τίτλο που έχει ο ιδιώτης. Για αρκετές περιπτώσεις το δημόσιο, κατά τη γνώμη μου πολλές φορές και λόγω της κακώς εννοούμενης ευθυνοφοβίας που υπάρχει σε κάποιες υπηρεσίες επανερχόταν με ένδικα μέσα. Προσπαθούμε να φέρουμε μια ρύθμιση η οποία θα αφαιρεί γραφειοκρατία και θα αφαιρεί ταλαιπωρία στο δεύτερο βαθμό από τον ιδιώτη, εφόσον πληρούνται κάποια αυστηρά κριτήρια για να μην βλάπτεται και το δημόσιο συμφέρον. Αυτές οι τρεις ρυθμίσεις λοιπόν έρχονται, μάλιστα, στο νομοσχέδιο της επόμενης εβδομάδας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρανάκη για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.